Public School συνεχίζουμε τις εξισώσεις δευτέρου βαθμού με την άσκηση 5 και την λύση των παρακάτω εξισώσεων. Α. Χ τετράγωνο μείον 1 τρίτα μείον κλάσμα Χ και 3 πέμπτα ίσον Χ μείον 2. Παιδιά με μία πρώτη ματιά βλέπουμε ότι αυτή είναι τη δευτέρου βαθμού. Γιατί η μεγαλύτερη δύναμη που επικρατεί του Χ είναι το Χ στη δευτέρα έτσι. Λοιπόν. Παιδιά, η δευτεροβάθμια εξίσωση να θυμίζω ότι η γενική της μορφή είναι αυτή εδώ. ΑΧ τετράγωνο και ΒΧ και Γ ίσον με το 0, έτσι. Το ΑΒΓ είναι νούμερα. Άρα αυτήν εδώ την εξίσωση πρέπει παιδιά εγώ να την μεταμορφώσω, να την κάνω πιο απλή για να μπορέσω να τη λύσω, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να αντιφέρω με άλλα λόγια σε αυτήν εδώ την μορφή για να μπορέσω να τη λύσω. Πάμε και όλα θα φανούν στην πορεία. Εδώ βλέπουμε παιδιά ότι έχω παρανομαστές. Οι παρανομαστές φυσικά πρέπει να φύγουν όπως είχαμε δει και στις εξισώσεις πρώτου βαθμού, έτσι. Για να γίνει η εξίσωσή μας πιο εύκολη. Πώς θα φύγουν οι παρανομαστές. Βρίσκω το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο τους, του 3 και του 5 δηλαδή, που δεν είναι άλλο από το 15. Άρα πολλαπλασιάζω τα πάντα με το 15. Δηλαδή, το κλάσμα τετράγωνο μείον 1 τρίτα το πολλαπλασιάζω με το 15 το κλάσμα. Χ και 3 πέμπτα το πολλαπλασιάζω και αυτό με το 15. Το Χ το πολλαπλασιάζω με το 15 και το 2 και αυτό με το 15. Τα πάντα τα πολλαπλασιάζω παιδιά με το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, έτσι. Και στη συνέχεια τι πάω και κάνω, διέρε. 15 δια 3 μας κάνει 5. Να το, 5. 15 δια 5 μας κάνει 3. Πολύ ωραία. Και αυτό είναι. Άρα τελικά, παιδιά, οι παρανομαστέ έχουν φύγει και έχω φτάσει σε μία εξίσωση. Πέντε φορέ τι όλο το χ τετράγωνο μείον ένα. Όλο, παιδιά, αυτόν εδώ τον αριθμητή. Γι' αυτό μπαίνει σε παρένθεση. Μην την ξεχάσω. Μείον τρει φορέ όλο το χ και τρία. ίσον 15 φορέ το χ. Μείον 15 φορέ το 2 που μα κάνει 30. Και τώρα, παιδιά, ευκαιρία να διώξουμε και τι παρενθέσει, έτσι. Με επιμεριστική το 5 το πολλαπλασιάζω με το χ τετράγωνο και μετά το πολλαπλασιάζω με το μείον 1. Μην πω 1, μείον 1 μαζί με το πρόσημο. Άρα θα γίνει 5 φορέ το χ τετράγωνο. 5 επί 1 μα κάνει μείον 5. Πάμε να κάνω το ίδιο και στο άλλο. Το μείον 3 θα το πολλαπλασιάσω με το χ και θα γίνει μείον 3χ. Το μείον 3 θα το πολλαπλασιάσω με το συν 3 και θα γίνει πλην επί συν, πλην 9. Ό,τι κάνω μαζί με το πρόσημο ίσον 15χ μείον 30. Άρα, παιδιά, αν τα φέρω τώρα όλα στο πρώτο μέλο, πάει να μοιάσει σε αυτή τη μορφή, έτσι. Αλλά πίσω πρέπει να έχω το 0. Άρα, πρέπει αυτά εδώ να πηδήξουν και να έρθουν μπροστά, ώστε πίσω να μείνει το 0. Θα γίνει 5 φορέ το χ τετράγωνο μείον 5 μείον 3χ μείον 9. Το 15χ, άμα έρθει αριστερά, θα γίνει μείον 15χ. Το μείον 30 αν έρθει αριστερά θα γίνει συν 30. Και όλο ίσον με το 0. Πίσω δεν έμεινε τίποτα, το 0. Και εδώ παιδιά να κάνω πραξούλε και θα έχω 5 φορέ το χ τετράγωνο, μάλιστα, μείον 3 φορέ το χ. μείον 15 φορέ το χ. Ναι, ε, μείον 3, μείον 15 δεν μα κάνει μείον 18. Άρα θα είναι μείον 18 φορέ το χ. Πολύ ωραία. Μείον 5, μείον 9 μα κάνει μείον 14. Και 30, πόσο κάνει μείον 14 και 30, είναι σαν να λέμε 30 βγάζω 14, μας κάνει 16, άρα συν 16 ίσο με το 0. Οπότε βλέπετε παιδιά ότι αυτή εδώ η εξίσωση μου που ήταν δύσκολη στο μάτι, τελικά την έφερα στη μορφή πια. 5 φορές το χ τετράγωνο μείον 18 επί και 16 ίσο με το 0. Άρα παιδιά όπως βλέπετε μοιάζει ακριβώς αυτήν εδώ την πάνω μορφή, ε. το βλέπετε. Αντί για α έχω το 5, να το. Αντί για α έχω το 5. Αντί για β, αυτό που είναι μπροστά από το χ, τι έχω, το μείον 18. Μείον 18, ε, και το πρόσημο. Και γ είναι ο σταθερό όρο, το 16. Άρα πάμε να την λύσουμε για να βρούμε τι τιμέ του χ που την ικανοποιούν. Θα βρούμε τη διακρίνουσα. Η διακρίνουσα δίνεται από τον τύπο β ή στη δευτέρα μείον 4α Δηλαδή, το β μείον 18 ή στη Δευτέρα, μείον 4 επί 5 επί 16. Και κάνουμε τι πράξει. Μείον 18 ή στη Δευτέρα μα κάνει, αν κάνουμε τι πράξει, 324. 4 επί 5, 20. 20 επί 16, 20 επί 16 μα κάνει 320. Άρα η διακρίνωση βγαίνει 4 που είναι θετική. Αυτό, παιδιά, σημαίνει ότι θα έχουμε δύο λύσει, τη 1 και τη 2 Είχε ένα που δίνεται από τον τύπο μείον β συν ρίζα δέλτα δια 2α και έχει δύο που δίνεται από τον τύπο μείον β μείον ρίζα δέλτα δια 2α. Και κάνω αντικατάσταση. Μείον το β που είναι μείον 18 συν τη ρίζα τη διακρίνουσα, δηλαδή του 4, προ 2 επί το α που είναι 5. Άρα έχω. Μείον επιμείον μα κάνει συν 18 συν η ρίζα του 4 που είναι το 2. Προς 2,5,10. 20 δια 10 μας κάνει 2, 2 είναι η πρώτη ρίζα. Η άλλη ρίζα, παιδιά, αν κάνω τα ίδια θα φτάσω στη μορφή 18 μείον 2 δέκατα. Δηλαδή, 16 δέκατα σαν να λέμε δηλαδή, 1,6. Αυτή είναι η δεύτερη ρίζα. Άρα οι δύο ρίζες, παιδιά, είναι το 2 και το 1,6 που ικανοποιούν την πρώτη εξίσωση μας.